ευτυχώς που έχω να επιθεωρήσω το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο της αγοράς και μπορώ να αφήσω τις δουλειές του γραφείου. Μ' αρέσει να δουλεύω εκτός έδρας. Μια ζωή επιτροχών. Η αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, μέσα στην κρίση βέβαια, έχει καταρρεύσει τελείως. Σκεφτείτε ότι τώρα βρισκόμαστε κάτω κατά 72% από το μέσο όρο της δεκαετίας 2000-2009. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να πουλούνται αυτοκίνητα, πολύ λιγότερο όπως είπαμε, και υπάρχουν και τα best sellers. Στη συγκεκριμένη κατηγορία βέβαια, οι ανταγωνιστές είναι πάρα πολλοί, αφού είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας και οι marketing διευθυντές εκεί δίνουν την προσοχή τους. Προσοχή στα super mini, για την Ελλάδα μιλώντας πάντα. Όσο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ανταγωνιστές από όλο τον κόσμο. Κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της έχει και μια ολοκληρωμένη πρόταση για να διαλέξετε. Στα χρόνια της κρίσης λοιπόν, η super mini κατηγορία είναι η φθηνότερη λύση την οποία μπορούμε να βρούμε. Και είναι λιγότερο, παρκάρουν εύκολα και ταξιδεύουν σχεδόν οπουδήποτε. Το απόλυτο best seller της ελληνικής αγοράς, όλων των κατηγοριών εννοώ, είναι το Toyota Yaris. Το Toyota Yaris λοιπόν, ένα αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων super mini. Τι είναι τα super mini? Είναι σχετικά μικρά αυτοκίνητα, αλλά έχουν πολλούς χώρους, μπορούν να ταξιδέψουν 4 έως και 5 πολλές φορές επιβάτες, είναι μικρά για μέσα στην πόλη, αλλά μπορούν να κάνουν και οποιοδήποτε ταξίδι. Ένα αυτοκίνητο για όλη την οικογένεια, και για μικρό και για μεγάλο. Το αμάξι είναι 1400 κυβικών, ντίζελ, έχει 90 άλογα, δεν βάζει βέβαια φωτιά στην άσφαλτο, αλλά ταξιδεύει με πάρα πολύ άνεση όλους, και τους πίσω και τους μπρος. Η επιτάχυνσή του είναι γύρω στα 11 δευτερόλεπτα, λίγο κάτω από 11, ενώ η τελική ταχύτητά του ξεπερνάει τα 170 χιλιόμετρα την ώρα. Ωραία ποιότητα κύλησης, άνεση και από ό,τι διαπιστώνω, αρκετά οικονομικό ως προς την κατανάλωσή του. Ανάμεσα στους λόγους που το ελληνικό κοινό φέρνει στην πρώτη θέση το Toyota Yaris, είναι η μεγάλη του κόρη, άλλωστε ήταν το πρώτο super mini που άρχισε να έχει χαρακτήρα πολυμορφικού. Τώρα που το σκέφτομαι και το βλέπω καλύτερα το πράγμα, νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω ποδηλατάδα εδώ σήμερα στην Κερκίνη. Κόσμος, άλογα, άσε που είδα και κάτι σκυλιά, θα μας φάνε και τα σκυλιά στην ποδηλατάδα μας. Ίσως, αν πάω στην Βοϊράνη, εκεί είναι πιο ήσυχα, πιο flat και νομίζω δεν έχει και σκυλιά. Ας πάω εκεί λοιπόν να ολοκληρώσω την ποδηλατάδα μου που ποτέ δεν ξεκίνησα. Εδώ λοιπόν στην Βοϊράνη, ούτε κόσμο έχει, ούτε σκυλιά είδα. Έχει βέβαια λίγο αέρα, χωριστά που πέφτει ο ήλιος, είμαι και στα σύνορα. Άσε μην κάνω λάθος και βγούμε στα Σκόπια και μπλέξουμε με τους φίλους γειτονές μας.